Καλώ του μου και σήμερα το απόγευμα είμαστε εδώ στον Sky, είναι το My Style Rocks και στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε το layering το οποίο δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Ελπίζω όμως ότι σήμερα θα πάνε όλα πολύ πολύ καλύτερα διότι οι 9 καλονές μας έχουν βάλει τα δυνατά τους πραγματικά. Είπα 9 καλονές, αλλά έχουμε και άλλους 3 που είναι καλονοί. Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Κουλός. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου, Στέλιο μου. Πώς είσαι σήμερα? Είμαι πολύ καλά. Δεν πιστεύω να σου έχουν μείνει αυτά τα νεύρα και η πικρία από χθες με το layering που έγινε. Όχι, νεύρα δεν είχα. Λίγο πικρία την είχα, να σου πω. Το ξέρω, έχεις παράπονο. Είχα ναι, και παράπονο. Εσύ δεν έχεις? Είχα κι εγώ, η αλήθεια. Δεν ήθελες να δεις layering, να μάθεις μερικά πράγματα? Η αλήθεια είναι ότι έμαθα από αυτά που να δεις πώς θα μπούμε στην άνοιξη, από το χειμώνα στην άνοιξη. Είναι αλήθεια αυτό που λες τώρα. Ναι, και εγώ το θέλω. Νομίζω ότι σήμερα θα προσπαθήσουν περισσότερο. Έχουν προσπαθήσει ήδη. Εύχομαι. Αυτό το εύχομαι θέλω να κρατήσετε κι εσείς, γιατί ευθύς αμέσως πρόκειται να έρθουν στην πασαρέλα του My Style Rocks τα 9 κορίτσια μας. Μια πρώτη ιδέα από τα κορίτσια μας. Καλωσορίσατε. Μαϊρά, καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά. Βλέπω το μαλάκι πίσω, όπως σου είπανε, για να μην είναι εδώ μπροστά. Ακούω, μαθαίνω. Υπάρχει σιγά, σιγά. Μια προσπάθεια, σου βγάζω εδώ πέρα αυτό εδώ για να τον δίκρυο σκουδουνάρι και θα πάθουμε τίποτα. Και θα λέει, ναι, γιατί έχει μια τρίχα εκεί πέρα και δεν θέλω να σου πω τέτοια πράγματα. Πού πηγαίνει? Πηγαίνω στο Moulin Rouge. Με την κουμπάρα και τις φίλες. Είσαι στο Παρίσι, δηλαδή. Είμαστε στο Παρίσι και θέλαμε να πάμε εκεί πέρα. Και πάμε εκεί πέρα, λοιπόν. Οπότε κι εγώ ντύθηκα. Αναλόγως. Υπέρλαμπρη. Τα έχω βάλει όλα. Όχι όλα. Αστράφτη πολύ. Ότι είναι. αστράφτη. Αστράφτη. Θα αστράψει και η βαθμολογία. Για να δω. Δεν ξέρω. Για πάμε. θα έλεγα και άστραψε, αλλά και βρόντιξε. Αλλά διπλά παράλληλα. Τα βλέπω. Εσύ τα βλέπεις όλα διπλά. Δύο. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Δηλαδή, με όποιον και να μιλήσεις. Όλοι δύο. Είναι το ίδιο. Εδώ, πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Βασιλική. Δεν βρίσκω κάτι λάθος, αλλά δεν βρίσκω εξής και αυτό το.
τρελό style, ας πούμε, που να πούμε ότι έχουμε προσπαθήσει, δηλαδή πέρα από τη φούστα, κορσέ και το κόσμημα. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα πιο oversize και μακρύ παλτό, γιατί είναι ψηλό και γυναικάρα. Δεν βρήκα. Είμαι σίγουρη, το είχα σκεφτεί κι εγώ. Είμαι σίγουρη ότι θα σου πηγαίνουν αυτές οι γραμμές. Και δεν μ' αρέσει που κάνει έτσι η τσάντα με το. Με τον μπούστο. Με τον μπούστο. Θα κράταγα τον μπούστο, γιατί σου πάει πάρα πολύ αυτό που έχει κάνει από μέσα στα βάση. Ναι. Μου αρέσει, ναι. Απλά δεν μ' αρέσει που σετάρει τσάντα μπρα, μπούστο γόβα. Οκ. Okay. Πιστεύω ότι είναι δύο μέσος όρος. Πριν μου το πούνε δηλαδή. Θα είναι δύο και στο. Α, κατάλαβα. Όχι, δύο μέσο. Δύο μέσος όρος. Ούτε αυτό. Κόμμα κάτι, ούτε. Ούτε κόμμα τίποτα. Τίποτα. Εκεί δύο στρογγυλό. Και... Έρχομαι. Γεια σας. Λώστε. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά δεν ξέρω με σειρά μου. Είναι ατάκα μου. Αλήθεια. Στο σταυρό που σας κάνω. Να σου πω κάτι. Εκεί στο Βέρτι πώς περάσατε? Καλά ήταν και εκεί. Μου λέει Ρούζ είναι κανένα φαγάδικο δίπλα. Δεν έχω ξαναπάει, τώρα θα πάω και θα σας πω. Δεν έχω ξαναπάει. Θέλω να πάω όμως. Ότι θα κάνει εντύπωση. Όπως έχετε καταλάβει, θέλω να πάω στο Παρίσι, έτσι. Ναι, να πας. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, πάμε στην Ηλιάνα. Άστο το Παρίσι, βρε Μάιρα. Πού το να πάω. Πήγαινε στην Αθήνα. Θα πάω στο Μαϊάμι με τη φίλη μου την Έμιλι. Πήγαινε, βρε παιδί μου, στα μπουζούκια. Πάλι. Πάλι. Καμπαρέθηκα. Όλα μπουζούκια πάω. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι μπέρεψες στα στούντιο και ήρθες για το voice δίπλα. Θα μπορούσε. Ωραίο τσαντάκι. Ωραία παπούτσια, ναι, ωραία, τα βλέπω. Ναι, ωραία η λάμψη, ωραία γάντια, όλα αυτά σε άλλα look. Όχι μαζί. Δεν το βλέπω, μάλιστα. Ναι, Μάιρα, ειλικρινά σου μιλάω, έχεις ασυλία. Δεν μπορώ. Θα βάλτε ένα δύο. Πού να το βάλω. Βάλε ένα δύο. Πού να το βάλω το δύο. Για να, για να χαρώ εγώ. Ναι. Να είσαι καλά. Με έχεις στεναχωρέσει πολύ. Στέλιο. Λοιπόν, μου αρέσουν πάρα πολύ τα γάντια. Α, ωραία. Για βγάλε αυτό το παλτό. Να, το ξέρω. Για μείνε μόνο με τα γάντια. Όχι. Α, είναι μέχρι πάνω. Είναι όλο μεγάλο. Ναι. Έλα, είναι πολύ ωραίο. Κάτσε να το φτιάξουμε λίγο. Για βγάλε το παλτό, βγάλε. Να το βγάλω. Δεν τελείως. Είναι για αυτό το look. Είναι και κοντό δεν και μικρό είχα, και τσόκινο. Δεν είχα. Ήθελα να βάλω πιο μακρύ, πιο φαρδί. Και άμα είχα και γούνα εδώ, θα μου άρεσε να πέφτει λίγο. Η φούστα αυτή, αν ήταν μίνι, δεν ξέρω αν σηκώνεται, θα ήταν πολύ πιο σωστή. Αλήθεια. Βέβαια. Είχα. Αλλά ήθελα να το κάνω πιο. Chic. Καλέ, γίνεται σε ένα λεπτό μίνι. Εδώ, ναι. Εδώ κοντό. Μίνι, για να είναι το παλτό πιο μακρύ. Εντάξει. Α. Να βάζαμε ένα πουκάμισο από πάνω, να χνοφαίνεται αυτό το πολύ ωραίο αξεσουάρ κατά τα άλλα. Τουλάχιστον το μέσα να είναι σωστό. Τώρα έχει κάνει και το μέσα λάθος και το έξω λάθος. Είναι όλο. Ό,τι βρήκες το βάλες. Ναι, ξέρω. Θα ήθελα να σου βάλω κι εγώ ένα-δύο. Ναι, αλλά δεν το βάζετε, βάζετε ένα. Ναι, θα ήθελα, είπα. Τι. Βρήκα που θα κάνω. Θα έχω μία καρτέλα εγώ εδώ και θα σας βάζω εγώ τα διάρκεια. Αχ, ναι. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Δημήτρη. Κοίτα, αυτό με το Παρίσι που έχεις, πρέπει να το αποβάλεις. Δεν είναι κάτι που να... Κάνε κάτι που να ξέρεις. Και όχι κάτι που θα ήθελες να κάνεις, αλλά δεν το έχουμε. Ναι, αλλά αν πήγαινε έτσι θα δινόμουν. Δεν το έχεις αυτό το κομμάτι. Πήγαινε στα πιο βατά, σε αυτά που έχεις. Ντύθηκα με τις φίλες μου να πάμε έξω σε βραδινό μαγαζί και θέλαμε να κάνουμε εντύπωση και να είμαστε αστραφτερές. Ναι. Είναι, με τα ακούσω. Προσέχετε τι λέτε. Γιατί ξέρω τις φίλες σου. Όχι, όχι, για το επόμενο μου κόνσεπτ ίσως. Γι' αυτό το λέω εγώ. Δεν ξέρεις τι σου έρχεται και θυμίζω, έχει ασυλία. Έχει ασυλία, ναι. Έχει ασυλία. Όμορφη πυριότησα, να σου πω ότι... Θα μου βάλει δύο. Δεν μπορώ να βάλω δύο, είναι πολύ όχι, είναι λάθος. Είναι ένα βραδινό λάθος look για μένα. Δεν μπορώ. Ένα. Πέντε. Ευχαριστώ πολύ.
Ρέινα μου, τι γίνεται? Χαίρετε. Καλώς όρισες. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ πηγαίνω στο γραφείο μου γιατί είμαι σχεδιάστρια κοσμημάτων. Εδώ αυτά είναι δικά μου, ας πούμε εδώ. All right. Που έχω φτιάξει και περιμένω γιατί θα έχω βοηθό, οπότε περιμένω να έρθει, είναι η πρώτη της μέρα, να την υποδεχτώ. Όπως της αξίζει και όπως της πρέπει. Για να δούμε. Για να δούμε και να δούμε και τη βαθμολογία. Λοιπόν, Εμιλία, 2. Το μοναδικό 2, ισχύει, το μοναδικό 2. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που φοράς από πάνω. Εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο. Μπομπάς. Αυτό... Θα δώσουμε φυλάκια στον μπαμπά. Το πανωφόρι εννοείς? Ναι, του μπαμπά. Wow. Από εκεί και πέρα δεν μ' αρέσει όλο το υπόλοιπο. Αυτή η φούστα κάνει σούρες, σωστά. Mm-hmm. Είναι στο size σου. Είναι πολύ ελαστική, ναι. Γιατί το σχέδιό της αυτηνής είναι να φαίνεται έτσι, όχι να ανοίγει στενή πάνω. Δεν ανοίγει. Και να χάνεται το σχέδιό της. Τι εννοεί, δεν ανοίγει. Είναι, έτσι είναι, το αντιλαμβάνομαι εγώ. Είναι στενό πάνω μου, όλο στενό. Μαντολίνο. Ακορντεόν, ακορντεόν. Ακορντεόν. Ακορντεόν είναι. Ναι, το μαντολίνο είναι άλλο. Άλλο μαντολίνο. Άλλο όργανο. Δεν ξέρω τι είναι. Εκτός αν θέλεις να πεις μαντολάτο. Να συνεχίσω λίγο. Η μπλούζα αυτή πάρα πολύ φτωχή για αυτό το πανωφόρι. Για σένα. Μία τσαντούλα. Για το πανωφόρι είναι μια χαρά, για σένα είναι φτωχή. Όχι, για το πανωφόρι, άσε τώρα. Okay. Αυτά. Αυτά ποια? Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου αυτή τη στιγμή. 3 είναι ο μέσος όρος για σένα, Ρέινα. Μπορείς να πάρεις τη θέση στους κριτές. Και θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Σκούλο. Γεια σας. Γεια σου, Ρέινα μου. Μπορείς να βγάλεις αυτό το τζάκετ να δω, ωραία. Αυτό είναι vintage. Ναι. Να σου πω ότι αυτό δεν έχει φορεθεί ποτέ και δεν φαίνεται για vintage. Στα μάτια τα δικά μου. Είναι vintage όμως. Είναι του μπαμπά. Το έχει βαρέσει, το έχει φορέσει. Το έχει φορέσει, ναι. Το φοράει ακόμα. Όντως. Σαν καινούργιο είναι πάντως. Σαν καινούργιο είναι καλό. Μπράβο, μπαμπά. Όχι, πάντως δεν είναι καινούργιο, σίγουρα. Τα προσέχει γενικά τα πράγματα. Ωραία. Να σου πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το look. Χρωματικά είναι πολύ ωραίο. Θα ήθελα λίγο τη τσάντα να είναι, μπορούσε να είναι ίδια με το κοντά στο χρώμα του καλσόν, ίσως λίγο πιο σοκολά. Mm-hmm. Θα ήταν πιο ωραίο. Είναι πολύ ωραίο look. Εγώ θα άλλαζα λίγο το πάνω, ίσως το φώτιζα λίγο παραπάνω, γιατί όλο μαζί μου κάνει λίγο σκοτεινό. Ίσως πιο ανοιχτό λίγο. Θα μπορούσα να βάλεις ένα off-white, ίσως, ένα κρέμ. Αυτό. Τι άλλο να πω. Okay. Η καλτσούλα σας αρέσει? Μένα μου αρέσει. Αυτό κι αν ήταν πείραμα με την καλτσούλα, γιατί γενικά δεν το πολύ κάνω, αλλά ήθελα κάτι να κάνω πιο διαφορετικό. Μπορούσες... Να μην έρθω πάλι με φούστα. Την επόμενη φορά που θα λες τώρα σχεδιάστρια κοσμημάτων, θα μπορούσα να μελετήσεις πώς ντυνόταν η Έλσα Περέτη και να μου έρθεις έτσι. Ήταν μια πολύ γνωστή Ιταλίδα με σουρανούς στα 70s, 80s και 90s, πέθανε πρόσφατα. Ίσως η πιο γνωστή σχεδιάστρια κοσμημάτων. Με ένα φοβερό στυλ που ήταν και μοντέλο παλιά. Θα ήταν Έλσα, πιο ωραίο. Πώς μου την είπατε? Έλσα Περέτη. Ήταν η κολλητή φίλη του Χάλστον. Τέλος πάντων, το look είναι πολύ ωραίο. Θα άλλαζα λίγο κάτι πάνω. Πάλι μου μυρίζει κάτι εμένα, αλλά τι να πω. Έχετε γίνει όλες τελείστερες εδώ μέσα. Πάμε στην Ηλιάνα. Ρέινα, θεωρώ πολύ λάθος το κόψιμο της μπλούζας, εφόσον είσαι σχεδιάστρια κοσμημάτων και έχεις βάλει το κόσμημα. Να το δείξω. Το πνίγει, ρε παιδί μου, το κολλιέ. Αν είναι αυτό το κόνσεπτ μας, ναι, να το δείξεις, να φανεί καλύτερα. Στα σχεδιάστρια με κοσμήματα θα έπρεπε να το έχεις εμπλουτίσει τελείως το look με κοσμήματα. Να έχεις σκουλαρίκια, να έχεις βραχιόλια. Νομίζω το φόρτωσα, ήθελε κι άλλο. Πολύ μικρή τσαντούλα. Είναι λίγο μικρή, ναι. Ναι, είναι κάπως, είναι κάπως αδιάφορη για το look. Έχει αστοχίες το look. Εμένα μου αρέσει το χρώμα και η ιδέα. Okay. Λοιπόν, νομίζω ότι το χρώμα μας πάει. Θέλουμε δουλειά στο concept και στο styling ακόμα. Στέλιο. Αν είσαι σχεδιάστρια κοσμημάτων, πρέπει να ξέρεις κάποιους βασικούς κανόνες πώς σχεδιάζουν τα κοσμήματα. Τι κόσμημα λαιμού ταιριάζει με τι λαιμόκοψη. Μία λαιμόκοψη οριζόντια δεν μπορεί να ταιριάζει με ένα στρογγυλό κόσμημα. Αυτό το look που έφερε σήμερα είναι ένα look το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και πας όπου θέλεις. Δεν χρειάζεται να είσαι σχεδιάστρια κοσμημάτων που δεν είσαι και να πας να περιμένεις τη βοηθό σου που δεν έχεις και να μπερδεύεσαι μέσα στις πληροφορίες. Στέλιο, μισό λεπτό να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Δηλαδή με αυτό το look που ήρθε σήμερα τώρα η Ρέινα. Που λες ότι είναι μια γυναίκα που έχει δύο παιδιά. Πού θα την έβλεπες, τι κόνσεπτ δηλαδή σε ένα πάρτι, να πάρεις τα παιδιά σου, σε μια, να πάρεις τους βαθμούς από το σχολείο, να πας. Οπουδήποτε ρε παιδί μου.
Βάλε τέτοια πράγματα από τη ζωή σας να σας γνωρίσουμε κανονικά. Ποια είναι η Ρέινα στη ζωή της, ποιο είναι το πραγματικό της στυλ, πώς κυκλοφορεί τις καθημερινές. Δεν θέλουμε εικόνες από περιοδικά, δεν μας ενδιαφέρουν. Παίρνουμε περιοδικά, αγοράζουμε, τα βλέπουμε. Πάντα θέλω να είμαι λίγο πιο. Το έχω σκεφτεί έτσι. Θέλουμε εγώ. Να είσαι η καλύτερη. Να είμαι λίγο έξτρα εδώ, θέλουμε για να είσαι δείχνω μια, κάτι. Μια Ρέινα έξτρα στη ζωή σου, που τι κάνεις κάθε μέρα. Δεν είσαι σχεδιαστή κοσμάτων, είσαι η Ρέινα που αυτή τη στιγμή δεν εργάζεται και έχει δύο παιδιά και κάθε μέρα έρχεται σε ένα διαγωνισμό μόδας. Δείξε μας αυτή τη γυναίκα να την καταλάβουμε και να την γνωρίσουμε. Δεν θέλουμε άλλες, εσάς θέλουμε. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία εικόνα. Οι κάλτσες δεν είναι πείραμα. Είναι πείραμα για μένα. Θα μπορούσε να ήταν καλσόν αυτό. Δεν ναι. Φαίνεται ότι είναι κάλτσα. Καταλαβες. Οπότε δεν έχει αυτή τη σημασία που νομίζω ότι έχουν. Ωραία εικόνα. Δύο και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εντάξει. Άριστα 10 που μπορεί να έπαιρνε και ένα από τα παιδιά σου στο σχολείο. Πήρες και εσύ σήμερα εδώ πέρα. Μπορείς να πάρεις τη θέση σου. Μιλία Βόντος. Τα γυαλιά δεν θα τα φορέσω. Ναι, 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 να τα βάλεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Για να δούμε. Για να δούμε λίγο αυτά. Έχω μεγάλη αγωνία. Έλα. Μου πάνε. That's not bad. Εντάξει, το έχω. Πού πηγαίνεις με αυτά τα γυαλιά και αυτή την εμφάνιση, Μιλία μου? Εγώ, Κατερίνα μου, πάω στην γκαλερί του δικού μου σήμερα. Έχει αφού... γκαλερί. Και γκαλερί. Έλεος πλέον. Λοιπόν, δεν ξέρω, αφού ναι. Υπάρχει κάτι που δεν έχει αυτός. Θα το δούμε στην πορεία κι αυτό. Στην πορεία, ωραία. Λοιπόν, αφού ξύπνησα το πρωί και τα λοιπά, λέω να πάω, ας πάω μια βόλτα, γιατί έχει προσλάβει μια καινούρια κοπέλα εκεί και θέλω λίγο έτσι σουξουμούξου να δω ναι. Λίγο τι παίζει εκεί μέσα και να δω πόσο ωραίο είναι το μαγαζάκι μας. Θέλεις να μου πεις ότι εσύ δεν έχεις ψάξει το Instagram της κοπέλας αυτής να τη δεις? Όλα τα, εγώ γενικά τα ψάχνω όλα γιατί ναι. Είμαι εγώ, αλλά τέλος πάντων. Ναι, οπότε σου άρεσε και λες τάσου μισό λεπτό να πάμε να δούμε τι γίνεται. Και από κοντά εννοείται. Και από κοντά. Θέλω γιατί... να τη δω από κοντά. Καμιά... Άλλωστε Κατερίνα μου, συγγνώμη. Ναι, 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 παρακαλώ. Άλλες δείχνουμε στο Instagram, άλλες από κοντά, οπότε... Αυτό ήθελα να σου πω. Κατάλαβες τώρα. Ναι, 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 ναι. Είναι το Instagram μια εικονική πραγματικότητα. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Α. Πολύ ωραία. Πάμε, κορίτσια, να βάλετε βαθμολογία. Από την αρχή μέχρι την Όλγα υπάρχει μία ομοφωνία απίστευτη. Όλες τεσσάρια. Και μετά 3-2. Χριστιανά, γιατί έβαλες 2? Ναι, εμένα μου αρέσει η Εμιλία σήμερα. Δεν μου αρέσει η τσάντα. Δεν μου ταιριάζει με αυτό το look. Το 2 το έβαλα παρόλα αυτά γιατί θέλετε να είμαστε και ειλικρινείς εδώ μέσα. Διότι προβληματίζομαι με κάποια looks της Εμιλίας, όχι όλα, γιατί κάποια δεν μου αρέσουν τόσο. Αλλά με το συγκεκριμένο προβληματίζομαι για το αν όντως το έχει φτιάξει μόνη της. Γιατί μου φαίνεται δύσκολο. Εγώ αν πήγαινα σε έναν στυλίστα, θα ήταν ο top στυλίστας και θα ερχόμουν εδώ κάθε μέρα και θα έκανα top εμφανίσεις και τα λοιπά. Έχεις κάνει και top εμφανίσεις όμως. Δεν αυτό έχω κάνει. Το θέμα. Υπάρχουν σοβαρά έχεις λάθη κάνει. Που το καταλαβαίνω και εγώ. Έχεις βγει και νικήτρια της ημέρας. Εντάξει, να βγω κι εγώ μια φορά. Δεν βγαίνω όλα κάθε εβδομάδα. Τόσα λεφτά έχεις, Εμιλία μου. Δεν μπορείς να βρεις ένα στυλίστα. Κοίτα, δεν θέλω δηλαδή να βρω στυλίστα. Δηλαδή είναι τραγικό να μην έχεις. Όχι, εσύ με τα τόσα λεφτά. Μη μου ανοίγεις εμένα τέτοιο πόλεμο, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι δεν θα σου βγει. Εγώ ό,τι κάνω στη ζωή μου γενικά, βάζω δουλειά από πίσω. Αυτό εδώ το πρόγραμμα το σέβομαι και το αγαπάω. Όπως αυτό βλέπω μου προσφέρει, μεγάλη δουλειά πίσω από αυτό, γι' αυτό το λέω. Όπως αυτό το πρόγραμμα μου προσφέρει εμένα πολλά αυτή τη στιγμή, έτσι θέλω να προσφέρω κι εγώ. Άλλες φορές περισσότερα, άλλες φορές λιγότερα. Γιατί τόσο κρίνω αυτή τη στιγμή. Μιλάς και δεν σταματάς, κουράζεις τον κόσμο, κάπου stop. Ξέρεις τώρα τι κάνω εγώ στον κόσμο? Δεν θα μου πεις εμένα που θα μιλάω και τι θα λέω. Για ποιο λόγο ανοίξεις αυτή τη συζήτηση? Ρωτήθηκα και λέω τη γνώμη μου. Για ποιο λόγο? Επειδή αυτό έχεις πιστεύω. Έχεις κάποια επιχειρήματα. Αυτό πιστεύω, ναι. Αυτό φέρνω βλέπω καθημερινά και αυτό λέω. Διαφορετικά αυτό βλέπω και αυτό λέω. Ε? Ακριβώς. Κάποια δεν είναι ωραία, κάποια καμία σχέση.
Μάλιστα. Όλγα. Λοιπόν, Εμιλία μου, το look σήμερα είναι super. Σε ευχαριστώ. Αυτό είναι πάρα πολύ. Όχι, δεν είναι, έχω μόνο αυτό να πω. Α. Λοιπόν, καταρχήν μην αναλώνεσαι σε όλα αυτά. Δηλαδή, πραγματικά, αν δεν ξέρω τι κάνει κάθε μια, για κάποιες ξέρω και για κάποιες όχι, αλλά συνέχισε, γιατί το κάνεις καλά. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμιλία, 3,6 είναι ο μέσος όρος και παίρνεις τη θέση στους κριτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε και τα καλάκια. Ευχαριστώ. Πάμε στο Δημήτρη. Γεια σας. Λοιπόν, για το look σου σήμερα που βλέπουμε μια άλλη Εμιλία. Εδώ κάπου να ξαναπούμε ότι ό,τι είχαμε πει και σε ένα άλλο κορίτσι, όπως είχαμε πει και στην Όλγα, ότι έπρεπε να έρθεις έτσι χθες. Γιατί είναι ο ορισμός του layering αυτό που έκανες σήμερα, δηλαδή δεν σας καταλαβαίνω. Αυτό που έκανες είναι πάρα πολύ ωραίο. Nice. Εγώ βρίσκω το χρωματικό συνδυασμό απίθανο. Θα προτιμούσα να μην είχε κάποια γράμματα πίσω αυτό το μάλινο που φοράς, αλλά okay, μια λεπτομέρεια. Η τσάντα μου αρέσει, θα μπορούσε να είναι και άλλο χρώμα, θα μπορούσε να είναι μπλε, αλλά δεν έχει σημασία, είναι πολύ ωραία. Είναι ότι θα ανέβαζα λίγο τα μαλλιά πάνω, να μην σε πνίγουν μαζί με τη λαιμόκοψη του φορέματος. Και επίσης θα τόνιζα λίγο παραπάνω τους ώμους, γιατί έχεις βάλει πολλά layer, έχεις βάλει τη ζώνη αυτή την αυτοσχέδια, που φαίνεται την αυτοσχέδια, αλλά καταλαβαίνω το λόγο που το έκανες, από κάτι συνέβη σε ένα ατύχημα. Ναι. Αλλά οι ώμοι είναι ακόμα μικροί, θα έπρεπε να μεγαλώσουν λίγο. Ναι. Αυτό θα άλλαζα εγώ. Έρχεται κάτι καλό. Να πάθω στέλιο, να βάλω ένα. Όχι. Α, έχω μαντέψει βαθμό, τον έχω βάλει ήδη εγώ εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, Μιλία. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Μπράβο σου. Πάμε στο στέλιο. Εγώ να σου πω ότι είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις τη λίστα. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί έχει πολλά λάθη η εικόνα σου, ωραία όμως λάθη, τα οποία προκύπτουν από έναν κανονικό πειραματισμό, ο οποίος είναι εξελιχτικός και φαίνεται. Θα ήθελα οπωσδήποτε αυτή η ζώνη να είναι από μέσα, για από να μέσα. Βλέπουμε τη μέση σου, ναι, και η ζακέτα να είναι ελεύθερη. Γίνεται αυτό? Α, ναι, να τη ξεκολλήσω. Για θες να σε βοηθήσω? Με κόλλαγε βλεφαρίδες το πέρα. Α, μπράβο. Για βάλ την από μέσα. Να τη βάλω από μέσα, ναι, στη ζώνη. Ναι. Έλα, θα βοηθήσω. Έχει πάρει και λίγο μαλάκι εδώ. Δεν πειράζει, δεν το βλέπουμε. Έλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα μου. Επί τη ευκαιρία. Ναι. Κάπου εδώ, ας πούμε. Εκεί, εκεί. Πάρε και τη τσάντα μετά. Να σου πω. Πάρε και αυτό. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά η σιλουέτα σου, να ξέρεις. Άμα θες να σε δουν και τα κορίτσια για να καταλάβουν αυτό που έχει συμβεί. Ναι. Γιατί πριν είχες πάρα πολλούς όγκους και τη ζώνη από πάνω και χαλούσε το σώμα σου, φαίνονταν λίγο περίεργο. Σαν γκρεμμύδι, ήσουν έτοιμη να σκάσεις. Mm-hmm. Γιατί έχεις πολύ ωραία μέση και φαίνεται. Είναι λεπτά τα πόδια σου κάτω και φαινόταν πριν πολύ μεγάλος όγκος πάνω. Ενώ έτσι είναι πιο ισορροπημένο. Σίγουρα θέλεις όμως, όπως σου είπε και ο Δημήτρης, γιατί είναι η μανικοκόλληση της ζακέτας έντονη και χαμηλή, χαμηλή. Και κρεμάς. Φαίνεται η σιλουέτα σου να κρεμάει. Οπότε τώρα είναι πιο σωστή. Το καλσό είναι τέλειο. Τα παπούτσια, σαν χρώμα, είναι ωραίο. Θα προτιμούσα να είναι σουέτ για να ταιριάζει πιο πολύ με τα πλεχτά. Και όχι σατέν που γίνεται βραδινό, γιατί το look σου δεν είναι βραδινό. Ναι. Που καταλαβαίνω ότι έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και είσαι ένα από τα κορίτσια που φέρνουν όντως προτάσεις και ποτέ δεν έχει επιβραβευτεί πολύ γι' αυτό. Και σήμερα θέλω να σε επιβραβεύσω. Θα σου βάλω 4. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Συγκοφή. Το θυμάσαι σήμερα τι μέρα είναι. Για πάμε. Εμένα αυτό το look είναι από τα αγαπημένα μου μέχρι στιγμή στο show. Είναι συγκλονιστικό, είναι υπέροχο. Έχω στρελαθεί. Top. Είναι... Δεν τους έχω πληρώσει, να ξέρεις. Μόνοι τους τα λένε. Όχι, πίστεψέ με, και να μας πληρώσεις δεν αλλάζει γνώμη. Και εγώ θα άλλαζα την υφή στα παπούτσια και θα προσέθετα σίγουρα κοσμήματα. Δηλαδή μου λείπουν ωραία σκουλαρίκια, βραχιόλια, ωραία χρυσά έντονα. Πρέπει να σου βάλω σκουλαρίκια. Mm. Δεν ξέρω αν φοράω τα σωστά, αλλά ένα σκουλαρίκι στο ίσιο μαλλί πάντα κάτι δίνει. Έλα, είναι πολύ ωραία. Και έλεγε να δείξει ξανά και το κουστούμι, είναι τόσο υπέροχο. Γιατί το κουστούμι σηκώθηκα. Έλα. Όχι καλέ. Και ξέρεις τι θα άλλαζα πάλι. Τη γραμμή στο eyeliner θα την έβαζα από πάνω την κόκκινη. Γιατί σου κατεβάζει λίγο τα μάτια, πιστεύω. Ελπίζω να μην σε πονέσω. Mm-hmm. Δηλαδή ένα σκουλαρικάκι. Και τα μαλλιά πίσω από τα αυτιά. Ναι. Περίμενε. Περίμενε, μην σε χαλάσω. Βάλτε και το άλλο. Ένα σκουλαρίκι. Δύο βραχιόλια. Ένα κάτι τίς. Ωραία, πάω να βαθμολογήσω. Ήταν πολύ ωραίο αυτό, Ηλιάνα. Μα να το κάνουμε εγώ τέτοιο. Εγώ είμαι συγκινημένη, τώρα δεν θέλω να κλάψω.
Δεν θα κλάψω. Όχι, να μην κλάψεις, να χαρείς. Είμαι πολύ χαρούμενη, δεν το συζητώ. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμιλία μου. Άστο. Ωραίο είναι αυτό. Σε μουσείο θα το βάλω αυτό. Να το θυμάμαι. Να σου βλέπω πολύ πολύ συγκινημένη. Νομίζω ο σύντροφος πριν έχει την καλερί Λαφαγέ. Άκου όμως, όχι, να σου πω κάτι, Δημήτρη. Είναι ειλικρινά συγκινημένη η Εμιλία. Αισθάνεσαι ότι αυτό είναι, ας πούμε, η επιβράβευση μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας. Πώς το βλέπεις μέσα σου όλο αυτό να γίνεται? Ναι, το αισθάνομαι και έτσι, αλλά όσο και να είμαι έντονη γενικά, εντάξει, το σέβομαι πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Δηλαδή, ναι. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα ακούω αυτά από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Το κατάλαβα από εδώ που ήσουν. Beach mood back. Και στο ένα να μας σέβεσαι. Καταρχήν, έλα από εδώ, γιατί δεν σε βλέπω και καλά εδώ πέρα. Ήθελα να σου πω όμως ότι όταν ήσουν και εδώ πέρα, το είδα αυτό πολύ έντονα, είπες όταν έγινε η κουβέντα με τη Χριστιανή ότι κάνεις αυτό το πράγμα, θέλεις αυτό που σου δίνει η εκπομπή αυτή, να το δίνεις και εσύ πίσω. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που είπες. Έχεις αίσθηση, δηλαδή, καμιά φορά φαίνεσαι ότι είσαι εκτός, αλλά τελικά είσαι πολύ μέσα. Κοίτα, Κατερίνα μου, γενικά αυτό που συμβαίνει με την εκπομπή αυτή που μου δίνει όλο αυτό το πράγμα, για μένα είναι μεγάλη ευλογία, δεν το συζητώ. Έχει έρθει στη ζωή μου, θεωρώ, την κατάλληλη στιγμή, τώρα που ένιωθα πιο έτοιμη και θεωρώ ότι θα πάει καλά. Θα δείξει βέβαια, έτσι, ο χρόνος πάντα δείχνει, αλλά νιώθω καλά με οτιδήποτε εδώ μέσα. Το αγαπάω, το σέβομαι όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή τη δουλειά, οπότε ναι. Θες να σου πω τελική σου βαθμολογία? Ναι. Είναι 15,6. Θα κάνω το σταυρό μου 15 είναι φορές. 15,6. Είναι η μεγαλύτερη βαθμολογία που έχει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τα σκουλερί και δώρο. Μετά. Εσείς αφαίρεσες. Εμένα μου αρέσεις πάρα πολύ, γενικά, γιατί στυλ έχεις. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Εντάξει. Ο βαθμός για σήμερα όμως είναι αυτός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι 6,8 η βαθμολογία για σήμερα. Πάρε τη θέση σου. Και τώρα έφτασε αυτή η στιγμή που ένα κορίτσι θα χαμογελάσει λίγο περισσότερο ή πολύ περισσότερο από τα υπόλοιπα. Ήρθε η ώρα να δούμε ποια είναι η νικήτρια της ημέρας. Πάμε να δούμε την κατάταξη στον πίνακα. Είναι η Εμιλία, βέβαια, με ένα πολύ πολύ εντυπωσιακό 15,6. Είναι η Όλγα δεύτερη με 12,5, ενώ στην τελευταία θέση είναι η Μάιρα με 5 και η Ναυσικά με 5,1. Να πούμε βέβαια ότι η Μάιρα που είναι στην τελευταία θέση έχει και ασυλία για αυτήν την εβδομάδα που τελειώνει όμως σιγά σιγά. Οπότε, Εμιλία, θα έρθεις εδώ, κορίτσι μου, και μετά τις επεμβάσεις που έκανες στο look. Από εδώ. Εδώ, δίπλα μου. Ναι. Έλα εδώ για να σου πω ότι έχεις έναν έξτρα βαθμό για τον καλά, που ο Σονούπο πλησιάζει, ότι έχεις κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Και τώρα, με αυτό το outfit που πήρε τόσο μεγάλη βαθμολογία, θα μας κάνεις άλλη μια πασαρέλα. Τέλεια. Συγχαρητήρια, Εμιλία μου. Συγχαρητήρια. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time.